Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Τέλε Κρήτη. Έκτακτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σιτίας. Ο Δήμαρχος Σιτίας, κ. Δερβάκης, ζήτησε από τους αρμόδιους να καταθέσουν προτάσεις και να επισπεύσουν τις αναγκαίες ενέργειες πρόσληψης της λειψενδρίας. Το οριακό σημείο στο οποίο βρίσκεται και ο Δήμος Σιτίας, όπως και άλλοι Δήμοι, όσον αφορά τα υδάτινα αποθέματα, είτε ίδρυυσης είτε άρδευσης, είναι αυτό που επιβάλλει τη λήψη έκτακτων αυστηρών μέτρων χωρίς περαιτέρω αναβολή. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ίδρυυσης και άρδευσης θα προχωρήσουν άμεσα σε ενημέρωση των δημοτών, ενώ θα επιβληθούν και πρόστιμα αν οι δημότες αγνοήσουν τις οδηγίες. Πρέπει να δούμε το πρόβλημα πριν παρουσιαστεί και γι' αυτό έχουμε αποφασίσει εμείς αδειάς να λάβουμε ορισμένα μέτρα. Ένα από αυτά είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο μέσω ενημερωτικών σημειωμάτων μέσα στο λογαριασμό, να μην αφήνουμε βλάβες μεγάλης διαρροής να χάνεται νερό και να επεμβαίνουμε αμέσως. Ένα άλλο είναι οι άνθρωποι να συμμορφωθούν, να μην μπλένουν μπαλκόνια, δρόμους, αυτοκίνητα, άσκοπα, έτσι, για να κάνουμε μια οικονομία. Γιατί, όπως είπαμε, το νερό φέτος είναι λίγο και πρέπει να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε σε ποινές. Θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος θα καταλάβει το πρόβλημα, το καταλαβαίνει ήδη δηλαδή, και ότι θα πάμε καλά. Σήμερα βρεθήκαμε με τον Δήμαρχο ορισμένους φορές τη ΔΕΙΑΣ και κάποια χωριά τα οποία παρουσιάζεται πρόβλημα, γιατί όπως είπατε υπάρχει πρόβλημα το οποίο θα το δούμε μπροστά μας. Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έρθει σε Δημοτικό Συμβούλιο, θα πάρθουν κάποιες αποφάσεις και κάποια μέτρα και θα τα ανακοινώσουμε. Μέχρι τότε εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω τον κόσμο να συνεχιστεί έτσι ώστε να μην υπάρχει υπερβολική κατανάλωση του νερού. Εμείς έχουμε δείξει ότι από την πρώτη στιγμή είμαστε δίπλα σε ό,τι και χρειάζεται, να φτιάχνουμε και τις ζημίες οι οποίες υπάρχουν σε δίκτυα σε ηλιοτρήσεις. Γι' αυτό θα το πω και θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά. Παρακαλούμε να μην υπάρχει ασυδοσία. Θα κοιτάξουμε να βάλουμε ένα όριο στα ελαιόδεντρα, από ό,τι υπολογίζω γύρω στο μισό κυβικό, να ποτίζονται μία φορά το μήνα και θα μπουν και περιορισμοί σε κήπους. Και είναι και ορισμένα χωριά τα οποία θα είναι και δύο φορές τη εβδομάδα. Μια σημαντική εκδήλωση ενημέρωση των πολιτών για τις φυσικές καταστροφές πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το πρωί στην κεντρική πλατεία Αγίου Νικολάου. Η εκδήλωση έρχεται ως επιστέγασμα μια σειράς δράσεων που υλοποίησε το σχολείο κατά τη διάρκεια της χρονιάς με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα φυσικών καταστροφών σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία, την Ομάδα Διάσωσης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τον Δήμο Αγίου Νικολάου. Κυρία Δασκαλογιαννάκη, το πρώτο γυμνάσιο του Αγίου Νικολάου σήμερα βγαίνει στην πλατεία. Γεια σας. Είμαστε περήφανοι και πολύ χαρούμενοι που διοργανώνουμε αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση και ευαισθητοποίησης των συμπολιτών μας και ενημέρωσης τους πάνω σε θέματα πολύ σημαντικά που άπτονται των φυσικών καταστροφών, είτε είναι ανθρωπογενείς είτε δεν είναι ανθρωπογενείς, όπως είναι οι πλημμύρες, οι ξηρασίες, οι σεισμοί κτλ. Η δράση ξεκίνησε με πρωτοβουλία της κυρίας Μπλαζογιαννάκη, της γεωλόγου του σχολείου μας. Όλοι μαζί βοηθήσαμε σαν σύλλογος στην ευόδοση αυτής της πολύ σημαντικής δράσης. Συνεργαζόμαστε στενά με την Πολιτική Προστασία του Δήμου, με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την Τροχέα, την Πυροσβεστική, τους ευχαριστούμε όλους θερμά και ειδικά την Πυροσβεστική που μας διέθεσε σήμερα το πολύ μεγάλο όχημα που χρησιμοποιούν για απαγκλωβισμούς κτλ. Θέλουμε ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, θέλουμε τα παιδιά μας, οι μαθητές μας να μετέχουν σε δράσεις, να μην είναι το παραδοσιακό σχολείο που οι μαθητές είναι καθισμένοι στο καρεκλάκι τους και ακούν μόνο τον καθηγητή. Τα παιδιά μας βγαίνουν πια έξω στον δρόμο, φυσικά τηρούμε όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις, ευαισθητοποιούν το κοινό, ενεργοποιούνται. Δίνω τα συγχαρητήριά μου σαν διευθύντρια στα παιδιά του σχολείου πάνω απ' όλα και μετά στους καθηγητές μας. Είναι σύγχρονοι μαθητές οι οποίοι κάνουν έρευνα, βγαίνουν στην κοινωνία, κάνουν ερωτηματολόγια και δείχνουν ότι πραγματικά είναι κομμάτι της κοινωνίας, κυρία Βλαζογιαννάκη. Κυρία Δασκαλογιαννάκη. Ναι, όπως τα λέτε είναι, κύριο Κορομπίλια, όπως τα λέτε. Αυτούς τους μαθητές θέλουμε. Τους μαθητές που έχουν κριτική ικανότητα, που δραστηριοποιούνται, που χρησιμοποιούν συνετά και το διαδίκτυο και την τεχνολογία. Όπως βλέπετε σήμερα έχουμε κατεβάσει τα τάμπλετ του σχολείου. Έχει φτιάξει κάποιος συνάδελφός μας μια ειδική εφαρμογή. Η τεχνολογία στην υπηρεσία της παιδείας. Συνδυάζουμε και την τεχνολογία και τον ανθρωπισμό στο σχολείο μας.
ολοκληρώνεται μια δράση η οποία ξεκινήσει μήνες τώρα από τους μαθητές του πρώτου γυμνασίου μετά από δική σας έτσι πρότρινση. Αλήθεια, όλη αυτή η ιστορία μέχρι σήμερα, τι ίχνη αφήνει? Ήταν μια πολύ ευχάριστη εμπειρία και νομίζουμε ότι ήταν και πολύ χρήσιμη και για μας και για τους συμπολίτες. Έχει αρκετή προσέλευση, είμαστε ευχαριστημένοι, τα ερωτηματολόγια θα μείνουν έτσι κι αλλιώς στην ιστοσελίδα μας, οπότε δεν θεωρούμε ότι τελειώνουμε σήμερα, θεωρούμε ότι με την φασαρία που έγινε σήμερα θα κινητοποιηθούν και άλλοι να μπουν στην ιστοσελίδα μας και να διαβάσουν τις πληροφορίες που έχουμε αναρτήσει αλλά και να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια. Και ελπίζουμε ο κόσμος να μάθει, έστω ένα πράγμα να μάθει κάποιος που να του φανεί κάποτε χρήσιμο σε μια άκυρη στιγμή της ζωής του, αξίζει τον κόπο. Στα παιδιά τα ίδια όλη αυτή η δράση και η συμμετοχή, τι αφήνει, πώς το έχετε αντιληφθεί σαν εκπαιδευτικός τους? Τα παιδιά θέλουν να συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις και η αλήθεια είναι ότι το θέμα των φυσικών καταστροφών και των ανθρωπογενών καταστροφών και της κλιματικής αλλαγής και τι κάνουμε εμείς στον πλανήτη, τι κάνει ο πλανήτης, πώς μπορεί να μας ξεφορτωθεί πάρα πολύ εύκολα πραγματικά, είναι εντυπωσιακά. Τα πράγματα που μαθαίνουν τα παιδιά πραγματικά είναι εντυπωσιακά και γι' αυτό και συμμετέχουν με τέτοια έτσι διάθεση και χαρά. Διαπιστώνουμε ότι το δημόσιο ελληνικό σχολείο βγαίνει στην κοινωνία την ίδια και μέρες εκτός διδακτικών ωρών. Αυτό δείχνει ότι πραγματικά το δημόσιο ελληνικό σχολείο έχει πολλά να προσφέρει σε μια κοινωνία. Αυτό είναι αλήθεια. Εξαρτάται όμως, κοιτάξτε, εμείς χωρίς το δημόσιο σχολείο δεν είμαστε τίποτα. Η αλήθεια είναι τα παιδιά μας κινητοποιούν, χαιρόμαστε να μας κινητοποιούν τα παιδιά, χαιρόμαστε να προσφέρουμε στα παιδιά και να σας πω και κάτι άλλο που σκεφτόμουν. Ακούμε τις τελευταίες μέρες για το διαδίκτυο και τι κακό που είναι το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο το bullying του διαδικτύου, είναι και αυτές οι δράσεις, έτσι. Διότι εμείς στη δράση μας χρησιμοποίησαμε πάρα πολύ το διαδίκτυο. Το ερωτηματολόγιο μας είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο. Ο συνάδελφος, ο κύριος Κατερινάκης, έχει φτιάξει διασώστη με τεχνητή νοημοσύνη που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο. Τις πληροφορίες που αντλήσαμε, τις περισσότερες, τις πήραμε από το διαδίκτυο. Εμείς θέλουμε λοιπόν τα παιδιά μας να αγαπήσουν αυτό το διαδίκτυο. Νικόλ, μια μαθήτρια του πρώτου γυμνάσιο του Αγίου Νικολάου, που οι μαθητές είστε οι πρωταγωνιστές στη σημερινή δράση. Πες μας κάποια λόγια για το πώς ξεκίνησε και σήμερα που ολοκληρώνεται. Σκεφτήκαμε να κάνουμε αυτή τη δράση με σκοπό να ενημερώσουμε κάποιους πολίτες για να τους πούμε που είναι τα σημεία που πρέπει να πάνε, της συγκέντρωσης, ναι. Ναι, αυτό. Είναι μια δράση που ξεκίνησε από την ημέρα αγάπης, όπου μοιράζει, θυμάμαι, ερωτηματολόγια και ρωτούσε τον κόσμο να πάει να απαντήσει για το αν ξέρει πού θα συγκεντρωθεί κτλ. Σου φάνηκε κάτι περίεργο σε όλη αυτή τη διαδικασία? Κάποια δυσκολία αντιμετωπίσατε? Δεν αντιμετωπίσα με δυσκολίες. Με τη βοήθεια των καθηγητών μας και την κατανόησή τους, το καταφέραμε και σήμερα είμαστε εδώ πέρα για να μιλήσουμε στους συμπολίτες μας, να τους ενημερώσουμε και αν γίνει, που δεν θέλουμε να γίνει κάτι κακό. Όμοι γεννητό, όμως είμαστε ενημερωμένοι. Ναι. Εσείς σαν νέοι πολίτες τώρα της πόλης του Αγίου Νικολάου, συνειδητοποιήσατε κάποια πράγματα, κάποιες αδυναμίες που πλέον τις γνωρίζετε και δεν μπορείτε να ανταπεξέλθετε πιο γρήγορα και άμεσα στο μη γενόμενο που λέμε? Ναι, είμαστε σχετικά ενημερωμένοι, δηλαδή τα βασικά τα ξέρουμε και περισσότερα από τα βασικά. Αν μας ρωτήσουν, δηλαδή, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, για να μιλήσουμε. Πολύ ωραία. Δίπλα στη νέα γενιά, η βουλευτής του νομού Κατερίνα Σπυριδάκη, η οποία ήταν παρούσα το πρωί του Σαββάτου στη δράση στην πλατεία του Αγίου Νικολάου από το πρώτο γυμνάσιο της πόλης σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία και το Δήμο. Στην κάμερα του Τέλε Κρήτη μίλησαν η κυρία Σπυριδάκη, ο υποπύραρχος Κώστας Φορδακός και ο προϊσταμένος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Λασιθίου, κ. Θανάση Κατσαγκόλης. Κυρία Σπυριδάκη, τις προηγούμενες ημέρες ήσασταν στις φωτιές στην Ιερά Πέτρα. Σήμερα μία δράση της πυροσβεστικής με τα μικρά παιδιά του Αγίου Νικολάου, το πρώτο γυμνάσιο. Ποια είναι η εντύπωση, ποια είναι η αίσθηση? Νιώθω πολύ χαρούμενη και ταυτόχρονα πολύ περήφανη για αυτά τα παιδιά που, και για τους εκπαιδευτικούς προφανώς που είχαν την πρωτοβουλία και την συνέστηση και το ενδιαφέρον και την αναζήτηση να σκεφτούν ότι τέτοιες δράσεις είναι χρήσιμες γιατί απευθύνονται στη νέα μας πραγματικότητα. Η φωτιά, οι πλημμύρες, οι καταστροφές δεν είναι τόσο μακριά μας όσο παλαιότερα.
είναι η νέα πραγματικότητα και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ενημέρωση τόσο για το τι πρέπει να κάνουμε όσο και τι δεν πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις κρίσεις. Γιατί κρίσεις είναι. Να δώσω συγχαρητήρια και στο Δήμο Αγίου Νικολάου και στην Πυροσβεστική, στο Πυροσβεστικό Σώμα για αυτή την υπέροχη εκδήλωση, γιατί με πολύ απλό τρόπο και με πολύ καθημερινό και ίσως αθώα στο χαρακτήριο, να το πω, το ύφος των παιδιών, μαθαίνουμε πράγματα πάρα πάρα πολύ σημαντικά, ώστε να είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε κρίση. Σας ακούσαμε να λέτε ότι η νέα γενιά είναι τυχερή γενιά, γιατί έχει πάρα πολλές αφορμές να μαθαίνει καινούργια πράγματα. Κάτι που έλειπε σε εμάς τις προηγούμενες γενιές, κυρία Σπυριδάκη. Ναι, αυτό είναι αλήθεια και δεν εννοώ την εξωστρέφεια του σχολείου στο σύνολό της. Οι δράσεις αυτές που γίνονται είναι δράσεις που φέρνουν το σχολείο πιο κοντά στην κοινωνία και τα παιδιά πιο κοντά στην κοινωνία κατά επέκταση. Οπότε σαφέστατα είναι και τύχη ως γενιά, αλλά δεν είναι μόνο η τύχη, γιατί είναι αποτέλεσμα προσπαθειών και πρωτοβουλειών κάποιων ανθρώπων. Και είναι πολύ σημαντικό να τους θυμάμαι και να τους ευχαριστούμε για αυτές τις πρωτοβουλίες. Η προσωπική υπηρεσία παρούσα στις ανάγκες του πρώτου γυμνασίου του Αγίου Νικολάου τοπικής γειτονίας. Αλήθεια, το κοινωνικό έργο και το πρόσωπό τους φαίνεται στην πράξη. Η πυροσβεστική υπηρεσία Αγίου Νικολάου, χρόνια τώρα, μην πω δεκαετίες, είναι δίπλα στις μαθητικές κοινότητες. Το στίχημα, το διαχείριμα, γιατί για μας που διαχειριζόμαστε πλέον την κοινωνία, είναι πώς θα πριτσίσουμε τη νέα γενιά σε αξίες, σε γνώσεις οι οποίες θα είναι πολύτιμες. Έτσι λοιπόν το ΠΣΥΓΜΑ, αντιλαμβανόμενο τις ανάγκες του καιρού, έχει θεσπίσει σε αιτήσια βάση, ιδιαίτερα από το Γενάρη μέχρι την Άνοιξη, επισκέψεις σε όλες σχεδόν τις σχολικές κοινότητες της Ελλάδος. Για τον τόπο μας εδώ πέρα έχω φορτιστεί το θέμα της εκπαίδευσης. Από το Νοέμβρη φέτο, από το Νοέμβρη αμέσως ξεκίνησα. Σχεδόν έχω καλύψει όλες τις βαθμίδες, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, ακόμα και σε νήπια και παιδικούς σταθμούς πηγαίνομαι. Και μεταφέρομαι τις προκλήσεις, αυτές που αντιμετωπίζομαι. Τις μεταφέρομαι να είναι γνώστες στα μικρά παιδιά και να είναι κοινωνή το μέτρο αντιμετώπισης. Από εκεί και έπειτα, σαν κοινωνία. Έχω να καταθέσω ότι οι γενιές που είναι τώρα στα σχολεία είναι πάρα πολύ τυχερές συγκριτικά με εμάς. Και νομίζω ότι έχουμε παιδιά τα οποία είναι πολύ πιο όρημα και πολύ πιο. Και είναι και γνώστες διαχείρισης των ακραίων καιρικών φαινομένων που πλέον είναι δίπλα μας, που πλέον είναι στην καθημερινότητά μας. Δεν ξέρουμε το κάθε πρωί που ξεκινάει η μέρα μας τι μας περιμένει. Και σχετίζεται με, και αναφέρομαι φυσικά στα φυσικά φαινόμενα. Θα μου πεις, μα η ΕΜΗ για παράδειγμα μας δίνει μια πρόγνωση. Okay, οι μετεωρολόγοι έχουν κάνει την πρόγνωση, έχουν καλλιναγωγήσει το καιρό. Με τον σεισμό τι γίνεται? Επ' αυτού λοιπόν η νέα γενιά είναι πιο έτοιμη και θα πρέπει η καιρός είναι και οι γενιές οι δικές μας να μπαίνουν στη λογική της εκπαίδευσης. Γιατί κανένας δεν μας διασφαλίζει την ασφάλεια, κανένας δεν μας διασφαλίζει τη ζωή μας και την παρουσία μας σε αυτή την κοινωνία. Τα παιδιά με δική τους έρευνα, κύριε Φλωδακέ, και με δικό τους κόπο έκαναν ένα σενάριο ρεαλιστικό το οποίο θα παρουσιαστεί ή παρουσιάζεται κατά περίοδους. Αλήθεια, η συμμετοχή και η συμβολή της νέας γενιάς σε αυτά τα οποία ασχολείται η προσωπική υπηρεσία δείχνει ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον και ένα νιάξιμο να μάθουν τι και πώς. Το ιδιαίτερα το πρώτο γυμνάσιο Αγίου Νικολάου φέτο. Δουλεύει κάποιο project σχετικά με τις φυσικές καταστροφές. Δεν είναι μόνο η σημερινή εκδήλωση. Έχουν έρθει και στην πυροσβεστική, έχουμε ξανά και ξανά επαφές με την πυροσβεστική υπηρεσία σαν κεντρικός βραχίωνας της πολιτικής προστασίας, αλλά και με άλλους φορείς, εθελοντικές ομάδες, Ελλάς και λοιπά. Και προσπαθούν τα παιδιά να αναδείξουν προβλήματα, να αναδείξουν τρόπους αντιμετώπισης. Γιατί να ξέρετε κάτι, ότι ίσως ο άνθρωπος να είναι αδύναμος μυϊκά, αλλά εγκεφαλικά, αν και πόσο εκπαιδευτεί, μπορεί να διαχειριστεί κάποιους εξωγενείς κινδύνους. Λοιπόν, να δώσουμε συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς πρωτίστως, από τη διεύθυνση πάνω μέχρι τους ανθρώπους που διαχειρίζονται το πρόγραμμα, αλλά και στα παιδιά που με μεγάλο ζήλο έχουν, και με μεγάλη όρεξη θα έλεγα, έχουν ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι της ζωής μας πλέον. Κύριε Καθακόλη, μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δράση. Σήμερα Σάββατο, τα σχολεία λειτουργούν και το Σάββατο και έχουν σε αυτήν την κοινωνία. Σωστά, πολύ σωστά. Πείτε μας τη δράση αυτή. Είναι πολύ, όπως είπατε κύριε Κοροπέλη, είναι μια πολύ σημαντική δράση. Μια δράση ενημέρωσης για τα παιδιά, για τους πολίτες, για όλους μας, σε σχέση με τις φυσικές καταστροφές
που γίνονται έτοιμα στις φύσεις πολλές φορές προκαλεί ο ίδιος ο άνθρωπος. Εμείς ως εκπαιδευτική κοινότητα, αυτό συζητούσα και με την πυροσβεστική, ότι εκτός από την ενημέρωση που πρέπει να εστιάσουμε στα παιδιά μας, σε όλους μας, για τις φυσικές καταστροφές, πρέπει να εμφυσίσουμε και το θεσμό του εθελοντισμού. Γιατί είναι πολύ βασικό μέσα από το σχολείο να αρχίσει ο εθελοντισμός, να γίνουν ενεργοί πολίτες τα παιδιά μας, μελλοντικοί πολίτες αυτής της χώρας, που να μπορούν να βοηθούν και να συνδράμουν σε όπου χρειαστεί, είτε είναι για φυσικές καταστροφές, είτε είναι για δράσεις που κάνει ο κάθε Δήμος, είτε είναι για πολιτιστικές δράσεις. Είναι πολύ βασικό ο εθελοντισμός να περάσει μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα και στα παιδιά μας. Διαπιστώνουμε ότι τα παιδιά του πρώτου γυμνασίου και οι καθηγητές τους έκαναν μία έρευνα εδώ και αρκετούς μήνες. Μοίρασαν φυλάδια, πήραν ερωτοπαντήσεις και έκαναν μία ουσιαστική εργασία για να την παρουσιάσουν σήμερα. Φαίνεται και αποδεικνύεται ότι το Δημόσιο Ελληνικό Σχολείο κάνει πολύ καλή δουλειά, κύριε Χατζακόλη. Σαφώς και κάνει πολύ καλή δουλειά. Είναι ένα σχολείο, σύγχρονο σχολείο, ένα εξωστρεφές σχολείο που δεν εστιάζει μόνο στην εκπαίδευση των παιδιών μας. Εστιάζει και στην ανάπτυξη γενικά της κουλτούρας των παιδιών μας, και όλα αυτά έχουν να κάνουν με την κοινωνία και φυσικά και με το περιβάλλον, που το βλέπουμε ότι πλέον έχει αλλάξει πάρα πολύ και υπέτειε είναι ο άνθρωπος. Ξεκίνησαν οι εργασίες εκβάθυνσης του λιμανιού της Ιτίας αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου ύψους 392.000 ευρώ. Το έργο αποκατάσταση λειτουργικών βαθών της λιμνολεκάνης του παλαιού τμήματος λιμένας Ιτίας αποτελούσε προαπαιτούμενο του μεγάλου έργου των πλωτών εξεδρών, προκειμένου να εξασφαλιστούν τα αναγκαία βάθη. Σύμφωνα με διαβεβαιώσεις του αναδόχου, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια κατά τη διάρκεια των εργασιών να υπάρχει η μικρότερη δυνατή όχληση, ενώ ο Δήμος Ιτίας ζητά την κατανόηση των δημοτών και ιδιαίτερα των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην παραλιακή ζώνη, προκειμένου να ολοκληρωθεί ένα μεγάλο έργο, το οποίο θα αλλάξει τα δεδομένα στην τουριστική δραστηριότητα ολόκληρου του Δήμου. Για να αντιληφθεί κανείς το πόσο επιτακτική είναι η συγκεκριμένη διαδικασία, να σας πούμε ότι μόλις χθες, προχθές αν δεν κάνω λάθος, υπογράφηκε η σύμβαση με τον άδοχο. Ο ανάδοχος ξεκίνησε ήδη τα δοκιμαστικά και από αύριο ξεκινούμε κανονικά. Είναι ένα έργο, όπως έχουμε πει, το οποίο είναι προϋπόθεση για να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε τις πλωτές εξέδρες, το μεγάλο αναπτυξιακό στίχημα που έχουμε βάλει για την πόλη της Ιτίας, το μεγάλο έργο που θα αλλάξει την εικόνα της πόλης, που θα δώσει άλλες προοπτικές και στην εξωστρέφεια και στον τουρισμό, τον θεματικό τουρισμό του μέσω θαλάσσης, τη διασύνδεση της πόλης της Ιτίας με άλλες μαρίνες, την αναγκαιότητα της αναβάθμισης όλου του χερσαίου κομματιού του λιμανιού της Ιτίας και κατ' επέκταση τη βελτίωση της καθημερινότητας και της οικονομικής ανάπτυξης των καταστημάτων της χερσαίας ζώνης. Εκτιμώ ότι θα εκτελεστεί πάρα πολύ γρήγορα το έργο. Ο ανάδοχος έχει και την επάρχεια, και την προϋπηρεσία και την επάρχεια των μηχανημάτων. Να πούμε δε ότι επιλέχθηκε τελικά η πολύ σωστή λύση που έπρεπε να επιλεγεί. Υπήρχαν κάποιοι σχεδιασμοί σε ό,τι είχε να κάνει με τον καθαρισμό του λιμανιού μέσω ειδικών αντλιών αναρρόφησης ή μέσω της διαδικασίας πλωτού γερανού. Θα δείτε όμως ότι το υλικό το οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχει στο λιμάνι δεν υπήρχε δυνατότητα να καθαριστεί μέσω αντλιών και ειδικά στα σημεία τα οποία είναι δίπλα που εδράζουν στην έδραση της προβλήτας, δεν θα μπορούσαν να καθαριστούν με πλωτό γερανό. Οπότε θεωρώ ότι η λύση που επιλέχθηκε είναι η καλύτερη και γι' αυτό εκτιμώ ότι θα προχωρήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Ο Μανώλης θα είναι εδώ. Θα επιβλέπει, θα παρακολουθεί, θα συντονίζει την όλη κατάσταση, θα έχει την άμεση επαφή με τους καταστηματάρχες, με τους ανθρώπους οι οποίοι κυκλοφορούν στο χερσαίο κομμάτι και εκτιμώ ότι όλα θα πάνε κατευθείαν και με τον καλύτερο τρόπο. Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να πω αυτά που είπε ο κύριος Δήμαρχος είναι αναγκαία και πολύ σωστά. Εγώ θα αναφερθώ στο τεχνικό κομμάτι του έργου. Δεν γινόταν να γίνει με κανένα άλλο τρόπο η εκβάθυνση του λιμένα της λιμενολεκάνης είτε με πλωτό είτε με αντλίες οι οποίες θα έπαιρναν το υλικό και θα τον διοχέτευαν σε μία λεκάνη άλλη δεξιά ή αριστερά για να μπορεί να στεγνώσει να το μεταφέρουμε, γιατί όπως βλέπετε είναι σχέτο πέτρα, χαλίκι, αδρανή υλικά.
μέσα από τον κύριο όγκο του υλικού, όπως έχουμε πάρει 17 δειγματοληψίες, βλέπουμε ότι σε τρισδιάστατη απεικόνηση έχουμε ένα βουνό το οποίο έχει έρθει από την εκβολή της Βάγκας και έχει έρθει και έχει κάτσει μέσα στον κύριο λιμάνι, αλλά έχουν μεταφερθεί και κάποια υλικά εδώ στο Πρανές απάνω. Τα υλικά τα οποία εδράζουν στην προβλήτα, τα πιο πολλά είναι, ας το πω, μέρος από αυτών είναι παλιά. Άρα καθαρίζουμε το λιμάνι, να το καθορίσουμε γύρω στα 2 με 2,5 μέτρα στην προβλήτα, να έχουμε το βάθος των 2,5 μέτρων, και το υπόλοιπο λιμάνι θα κατέβει στα 5 μέτρα όπως ήταν και παλιά και έχει θεμελιωθεί. Και όπως προβλέπει η μελέτη, στα 5 μέτρα, για να μπορούν να τοποθετηθούν οι προβλήτες. Για το χρονοδιάγραμμα του έργου, να ξέρετε ένα πράγμα, θα είμαι εδώ, είμαι από την πρώτη μέρα, έχουμε αγωνιστεί και σαν Δημοτική Αρχή και σαν Λιμενικό Ταμείο το έργο να μην καθυστερήσει, και το βλέπετε. Είμαστε σε ένα χρονοδιάγραμμα 3 μήνες που πήραμε επιτέλους τις εγκρίσεις, ξεκινάμε, θα είμαι εδώ να το ξέρετε, μέσα από την ψυχή μου θα δουλέψω όσο γίνεται, ώστε να ο θόρυβος να είναι λιγότερο, η όχληση να είναι μικρότερη, να μικρύνουμε το χρόνο, ώστε πιστεύουμε μέσα στον Ιούνιο το έργο να έχει αποπερατωθεί η εκβάθυση. Το πιστεύω ακράδαντα ότι με τον κύριο Αθανασιάδη και με αυτά που είπαμε, με τον τρόπο που είπαμε να δουλέψουμε, που βλέπετε ότι προσπαθούμε να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας, πιστεύω θα το καταφέρουμε. Να κάνουμε υπομονή για όλους μας. Είναι ένα έργο, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, το οποίο είναι το μέγιστο για την περιοχή. Ήδη έχουμε, αυτή τη στιγμή έχουμε τηλέφωνα για ξεχυμόνιασμα σκάφη, ιστιοφόρα εννοείται. Θα είναι 2-33 τα σκάφη τα οποία θα μπορούν να γίνουν accommodation, δηλαδή να ξεχυμονιάζουν στο λιμάνι χωρίς τις προβλήτες. 2-33 μόνο από τις πλωτές προβλήτες που θα τοποθετηθούν. Επίσης, να πούμε το εξής. Όπως είχα πει και στο παρελθόν σε ένα συμβούλιο, το μέλλον της Ανατολικής Κρήσης, και ήθιστε το μέρος το δικό μας, το οποίο είναι ένα φοβερό, όμορφα μέρος, παράδεισος για τον υπόλοιπο κόσμο. Εδώ μιλάμε για τους ψηφιακούς νομάδες, ενδιαφέρονται πάρα πολύ να έρθουν να ξεχυμονιάσουν, να δουλεύουν μέσα από τα σκάφη. Θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό, ώστε να πάρουμε αυτούς τους ανθρώπους και να ανεβάσουμε και το βιωτικό επίπεδο της Ιτίας, αλλά και την οικονομική επιφάνεια όλων των κατεστηματαρχών. Υπομονή από όλους μας χρειάζεται. Για να γίνει ένα έργο, χρειάζεται βοήθεια από όλους. Όχι μόνο από τον κύριο Αθανασάκη ή από το Δήμο και από τον κύριο Δήμαρχο, αλλά από όλους μας. Να έχουμε υπομονή. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστώ. Ναι, να συμπληρώσω κάτι το οποίο υπήρχε σαν προβληματισμός και το οποίο μας δημιουργούσε κάποιες ανησυχίες, ήταν η καθαρότητα του υλικού. Όπως βλέπετε, το υλικό είναι πάρα πολύ καθαρό. Δεν αποδίδει καμία οσμή, διότι είχαμε το φόβο ότι ήταν πολύ πιθανόν, επειδή το λιμάνι είχε πάρα πολλά χρόνια να καθαριστεί, υπήρχε το ενδεχόμενο να μην ήταν η καθαρότητα τέτοια των ειζημάτων που θα δημιουργήσουν πρόβλημα. Τελικά είναι πάρα πολύ καθαρά τα υλικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν υπάρχει θέμα οσμών, οπότε προχωρούμε κανονικά. Τις τελευταίες λεπτομέρειες συντονισμού της πανελλήνιας 24ωρης απεργίας που έχει προκηρύξει η ΓΕΣΕ συζήτησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Εργατικού Κέντρου Λασιθίου. Βασικός στόχος είναι η συμμετοχή όλων των εργαζομένων από όλους τους τομείς σε συγκέντρωση στην πλατεία του Αγίου Νικολάου το πρωί της Τετάρτης 17 Απριλίου στις 10.30 το πρωί. Και λοιπόν η πανελλαδική απεργία της επόμενη Τετάρτη 17 του μήνα Απρίλιο. Το Εργατικό Κέντρο συνεδριάζει για τις τελευταίες λεπτομέρειες. Στις 17 του μήνα υπάρχει η Γενική Απεργία, έχει προκηρυχθεί από τη ΓΕΣΕ, που συμμετέχουμε κι εμείς όπως πάντα βέβαια, και είναι σημαντική αυτή η απεργία και για ένα λόγο παραπάνω, γιατί βάζει το θέμα της ακρίβειας, μάλιστα το σύνθημα είναι «Η ακρίβεια στο Θεό, η μισθή στα τάρταρα». Θεωρούμε λοιπόν ότι δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, αφορά όλη την κοινωνία η οποία αυτή τη στιγμή βιώνει αυτό το δράμα που λέγεται ακρίβεια, όπου στην πραγματικότητα ακόμα και βασικά αγαθά πρώτης ανάγκης είναι δύσκολο για ένα μικρομεσαίο εργαζόμενο και γενικότερα πολίτη να τα αγοράσει. Θεωρούμε λοιπόν ότι και στις 3 πλατείες του νομού την Τετάρτη 17 του μήνα 10.30 το πρωί θα πρέπει να υπάρξει συμμετοχή
Και καλό είναι να συμμετέχουμε όλοι, γιατί τα θέματα αυτά αφορούν όλη την κοινωνία, δεν αφορούν μόνο τους εργαζόμενους. Έχει όντως περάσει το μήνυμα στην κοινωνία για να συμμετοχή στην απεργία αυτή? Δυστυχώς δεν έχει περάσει και είναι επιτακτική ανάγκη τη 17 του μηνός στην πανελλαδική απεργία να σηκωθούν από τις καλαμπέδες όλοι, εργαζόμενοι και πολίτες, γιατί η ακρίβεια έχει πάει στο Θεό και η μισθή τα τάρταρα και δεν βγαίνει το ψωμί όπως πρέπει. Ο κόσμος πεινά, είναι γενικά θέμα υγείας, παιδείας, τα πάντα είναι όλα. Και είναι επιθαστική ανάγκη να βγει όλος ο κόσμος στις πλατείες. Οι τιμές έχουν ακριβήνει. Πλησιάζει Πάσχα. Με τα ίδια χρήματα θα πάρουμε τα ίδια πράγματα με πέρυσι? Δυστυχώς είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η ακρίβεια είναι φοβερή. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν όλοι οι άνθρωποι, γιατί είναι και οι μισθοί χαμηλοί. Έχουμε πρόβλημα με την υγεία, με την παιδεία, με τα πάντα. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε τη δυσκολία που περνάμε τώρα, να σηκωθούμε όλοι και να βοηθήσουμε στην πανελλαδική απεργία στις 17 του μηνός, να είμαστε όλοι εκεί για ένα καλύτερο αύριο δικό μας και των παιδιών μας πάνω απ' όλα. Ζούμε σε ένα τόπο που η εποχιακή απασχόληση είναι κυρίαρχη στους εργαζόμενους. Θα δώσουν οι συνάδελφοι σας την παρουσία τους την απεργία? Πρέπει να τη δώσουν, γιατί ο κλάδος των υπαλλήλων με 5 μήνες δουλειά και αυτές κουτσουρεμένους, 3 μήνες ταμείο ανεργίας, οι μισθοί έχουν πέσει στα τάρταρα, συνθήκες εργασίας είναι, πάμε προς απάνθρωπες πλέον, λογικά πρέπει να κατέβουν και να δώσουν δυναμικό παρόν. Την ερχόμενη Δευτέρα, 15 Απριλίου, ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος στην Κρήτη, καθώς υπογράφηκε η σχετική απόφαση. Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, από την 15η Απριλίου, δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε καύση στην Ήπεθρο, ενώ επιποδός θα βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία σε όλη την Κρήτη, προκειμένου να περιοριστούν τυχόν παραβάσεις. Λογαριασμός ρεύματος ύψους 806.000 ευρώ στον Δήμο Ιεράπετρας. Πρόκειται για ένα λογαριασμό που αφορά τη χρήση ρεύματος από γεώτρηση του Δήμου στις πηγές της Αρακίνας, ο οποίος για κάποιο λόγο είχε σταματήσει να εκδίδεται από το 2019, με αποτέλεσμα να γίνει τώρα η εκαθάριση και να προκύψει αυτό το τεράστιο ποσό. Στο Δημοτικό Συμβούλιο συζητήθηκαν διάφορα θέματα. Αυτό όμως που έτσι άφησε τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι για ένα χρέος, μάλλον για ένα λογαριασμό που έχει έρθει στο Δήμο στις τελευταίες μέρες, ένα λογαριασμό ρεύματος και αφορά ένα αντιοστάσιο που βρίσκεται στη Σαρακίνα και ουσιαστικά προμηθεύουμε νερό το Δήμο. Το ποσό της οφειλής ανέρχεται στα 806.000 ευρώ περίπου και αφορά την περίοδο 2019 μέχρι αρχές του 2024, δηλαδή περίπου 5 χρόνια. Δυστυχώς, λόγω κάποιων εσωτερικών θεμάτων της ΔΕΗ δεν εκδίδονταν λογαριασμοί όλο αυτό το χρονικό διάστημα και έτσι αυτό το ποσό ήρθε τώρα, βεβαιώθηκε τώρα και θα πρέπει να πληρωθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα μέσω της παρακράτησης που γίνεται από τα δημοτικά τέλη που εισπράττει η ΔΕΗ για λογαριασμό του Δήμου. Είναι ένα κονδύλιο που είναι αρκετά μεγάλο, ενώ θα έπρεπε να έχει μοιραστεί κάπως ισομερώς τα προηγούμενα χρόνια, δυστυχώς έρχεται τώρα και θα πρέπει να πληρωθεί και άμεσα. Αυξήσεις στα τροφεία των δημοτικών παιδικών σταθμών σχεδιάζει ο Δήμος Ηρακλείου. Οι αυξήσεις αυτές, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Αντώνη Περισσινάκη, θα κλιμακώνονται ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια των γονέων. Ταυτόχρονα, ο κ. Περισσινάκης τόνισε ότι οι αυξήσεις αυτές κρίνονται από τη Δημοτική Αρχή αναγκαίες λόγω της αύξησης των τιμών των τροφίμων, επισημένοντας ότι δεν έχει γίνει καμία αναπροσαρμογή στα τροφεία τα τελευταία 10 χρόνια. Να πούμε ότι μετά την κατάρχηση της ΔΟΠΑΦΜΑΗ, του νομικού προσώπου της ΔΟΠΑΦΜΑΗ, επανεξετάζουμε όλη τη λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών, φυσικά προς όφελος του δημότη μας, προς όφελος κάθε κατοίκου του Ηρακλείου που ενδιαφέρεται να στείλει τα παιδιά του στις 21 μονάδες που έχουμε στο Δήμο Ηρακλείου. Αυτό λοιπόν μας έχει κάνει να επανεξετάσουμε και τα τροφεία αλλά ιδιαίτερα τον τρόπο που εκδίδονται τα βάουτσερ που είναι η επιχορηγής Ευρωπαϊκής Ένωσης προς κάθε δημότη. Θεωρούμε αυτονόητη την αύξηση των τροφείων
σε ένα μικρό ποσοστό, δεδομένου ότι έχουν να αναπροσαρμοστούν 10 χρόνια, ενώ οι τιμές των τροφίμων καλπάζουν ανωδικά, ιδιαίτερα τα 2-3 τελευταία χρόνια. Θα προσπαθήσουμε η αύξηση να είναι λογική, όμως η τελική μας πρόταση θα διαμορφωθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο είναι υπεύθυνο και για την έγκριση των τροφίων, της αύξησης των τροφίων, αλλά και της γενικότερης πολιτικής που θα ακολουθήσουμε για τις εγγραφές των βρεφών και των νηπίων στους παιδικούς σταθμούς. Να πω επίσης ότι μας ενδιαφέρουν οι αυξήσεις των τροφίων, αλλά αυτές επί της ουσίας δεν αφορούν πάρα πολλούς δημότες, δεδομένου ότι ο στόχος του Δήμου είναι να προσανατολίσουμε κάθε δημότη που μας επισκέφτεται προς την διερεύνηση και έναρξη της διαδικασίας λήψης ενός βάουτσερ. Αυτό μπορεί να γίνει από όλους τους δημότες, γιατί τα βάουτσερ απευθύνονται σε όλες τις οικονομικές κατηγορίες των δημοτών. Άρα λοιπόν το σκεπτικό μας είναι, βοηθάμε το δημότη να υποβάλει σωστά την αίτησή του και να μην απορριφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μην πληρώσει τροφεία. Εάν έχει το βάουτσερ, δεν θα πληρώσει τροφεία. Άρα λοιπόν, εάν κατορθώσουμε το σύνολο των δημοτών να μπορούν να πάρουν βάουτσερ, αυτές οι μικρές αυξήσεις των τροφείων δεν έχουν κανένα πρακτικό αποτέλεσμα και δεν θα επιβαρύνουν κανένα δημότη. Κάλεσμα απευθύνει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών για τακτοποίηση οφειλών προς το Δήμο Ιεράπετρας, καθώς τα χρέη πολιτών και επιχειρήσεων προς το Δήμο Ιεράπετρας ξεπερνούν τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρέη αυτά, όπως τόνισε ο κύριος Χατζάκης, δεν είναι καινούρια, έχουν συσσωρευτεί στο πέρασμα πολλών χρονών και αφορούν κυρίως λογαριασμούς σε ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως έχουμε ενημερώσει και σε προηγούμενο χρονικό διάστημα, τρέχουμε όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον κώδικα έσπραξης δημοσίων εσόδων προκειμένου να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα του Δήμου. Αυτό σημαίνει ότι όσοι συμπολίτε μας έχουν οφειλές οι οποίες ξεπερνούν ένα ορισμένο ποσό ή είναι εδώ και πολλά χρόνια σε εκκρεμότητα, εμείς τους καλούμε να διάφορους τρόπους να έρθουν και να είτε να ρυθμίσουν είτε να εξοφλήσουν εφάβαξες οφειλές τους. Ήδη τώρα έχουμε ξεκινήσει από τους δημότες οι οποίοι χρωστάνε άνω των 3.000 ευρώ. Έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία όπου τους ειδοποιούμε ατομικά τον καθένα προκειμένου να έρθουν και να διευθετήσουν τις οφειλές τους, γιατί είμαστε αναγκασμένοι από τον νόμο να προχωρήσουμε σε μέτρα αναγκαστικής σύσπραξης, τα οποία σαν ίστατο μέσο είναι η διακοπή του υδρομέτρου. Η ικανοποίηση επικρατεί για την πληρότητα στα ξενοδοχεία της Κρήτης. Όπως τόνισε στο Τέλε Κρήτη ο πρόεδρος των Διευθυντών Ξενοδοχείων Κρήτης, Γιώργος Φακιανάκης, προσθέτοντας ότι περιμένουμε μια καλή σε πληρότητες χρονιά. Σχόλιασε ακόμα και τον ικανοποιητικό ρυθμό των εργασιών στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, ότι άμεσα θα πρέπει να γίνει και στο Δήμο του Αγίου Νικολάου μια διευρυμένη σύσκεψη όλων των φορέων του τουρισμού, λίγο πριν την έναρξη της νέας τουριστικής περίοδου. Παρότι έγινε αρκετά προώρα και ανοίξαν λίγα ξενοδοχεία, τα ξενοδοχεία αυτά είχαν ικανοποιητική πληρότητα και μας δείχνει ότι θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη σημασία σε αυτές τις περιόδους και μπορούμε να έχουμε περιθώρια βελτίωσης και περισσότερο τουρισμού. Σε ό,τι αφορά τώρα την καινούργια τουριστική περίοδο, η οποία περιμένουμε να ξεκινήσει πρώτον, είμαστε λίγες ημέρες πριν την επίσημη έναρξη. Πολλά ξενοδοχεία το ένα ανοίγει μετά το άλλο. Τα μηνύματα στην αρχή ποια θα είναι, θα γεμίσουμε τις άκρες σεζόν? Τα πρώτα ξενοδοχεία, λίγα βέβαια, έχουν αρχίσει εδώ στην περιοχή που έχει ανοίξει. Πολλά περισσότερα αρχίζουν από το Σαββατοκύριακο την έναρξη σεζόν και σιγά σιγά μέχρι τις 20-24 του αυτού του μήνα θα έχουν ανοίξει τα περισσότερα ξενοδοχεία. Για την περίοδο, παρότι υπήρχε αυτή η διαφορά του Πάσχα, του Ελληνικού με του Ορθόδοξου και του Καθολικού, η πληρότητα θα είναι ικανοποιητική και θα είναι και ελαφρώς καλύτερη από πέρυσι. Η Κρήτη έχει ανάγκη από υποδομές, κύριε Σφαγιανάκη. Πρόσφατα επισκεφθήκατε με τον Σύλλογο Διευθυντών Ξενοδοχείων Κρήτης τις εργασίες στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Είστε ικανοποιημένοι από την εξέλιξή τους? Οι εργασίες προχωρούν με πολύ ικανοποιητικό ρυθμό. Αναμένεται να ανοίξει στην ώρα του, δηλαδή αρχές του 27. Ήδη από πριν θα έχει ξεκινήσει μια δοκιμαστική περίοδος πτήσεων για να ελεγχθούν τα συστήματα και η ασφάλεια. Θεωρούμε ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο και ο στόχος του θα επιτευχθεί. Σήμερα, από το πούμε, στην Χερσονήσου, με όλους τους τοπικούς παράγοντες, το θέμα έναρξης τουριστικής περίοδου. Εδώ στον Άγιο Νικόλαο κάτι παρόμοιο δεν έχει γίνει. Εκτιμάω ότι πρέπει να γίνει μια πρόταση να βρεθούμε όλοι οι φορείς για να συζητήσουμε για την έναρξη της νέας τουριστικής περίοδου.
Βεβαίως, μια τέτοια συνάντηση υπό τον Δήμαρχο της περιοχής θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη, διότι όλοι θα μπορούν να συνεισφέρουν με προτάσεις, να υποδείξουν προβλήματα που υπάρχουν και γενικά να υπάρχει ένας συντονισμός για τη σεζόν. Θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμο να μπορούσε να γίνει και εδώ μια τέτοια συνάντηση. Η Ανατολική Κρήτη θα κερδίσει το στοίχημα φέτος, κύριε Σφαγιανάκη, θα έχουμε περισσότερο κόσμο από προηγούμενες χρονιές, θα ανοιχτεί η σεζόν, τι εκτιμάτε? Η τάση για φέτος είναι καλή. Οι κρατήσεις θα πιστεύουμε ότι θα κλείσουν λίγο καλύτερα ή το ίδιο με πέρυσι που ήταν μια ικανοποιητική σεζόν. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το δελτίο ειδήσεων του Τέλε Κρήτη. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.